Γεια σας φίλοι μου, τρίτο επεισόδιο Career Mode με τη Southampton. Ξέρω ότι πέρασε αρκετός καιρός μέχρι να κάνουμε το επόμενο επεισόδιο. Εντάξει, λίγο στο κανάλι τώρα υπάρχει μια σύγχυση μικρή, ας το πούμε έτσι, γιατί προσπαθώ λίγο να κανονίσω, γιατί όπως βλέπετε έρχονται καινούργιες σειρές στο κανάλι, δεν θα είναι μόνο η σειρά εδώ πέρα που έχουμε κάθε χρόνο σίγουρα του Career Mode. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα σταματήσει, θα βγαίνει η σειρά, απλά κάποιες φορές μπορεί να υπάρχουν εδώ και ένα διαστήματα όπως τώρα μεταξύ δεύτερου και τρίτου επεισοδίου, αλλά σε αυτό το επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε αρκετά, οπότε ήδη αρχίζω να κάνω simulation τις μέρες ώστε να προχωρήσουμε παρακάτω και να πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Έχουμε και κάποια squad monthly report, μου βγαίνει το ακουστικό, θα το βγάλω εντελώς. Αυτά πρέπει να είναι για τις ακαδημίες, για τους μικρούς παίκτες. Ναι, είναι για αυτούς που έχουμε πάρει ήδη. Βλέπετε ότι ήδη είναι πολύ καλά τα λεντάκια. 72 και 92 το potential, 72 έως 92 και 75 έως 94. Πάρα πολύ καλοί παίκτες και σε πολύ κέρυες θέσεις. Left winger και αμυντικό half, defensive minded κιόλας. Ο Billy Hughes, ο μπιλάκος μας λοιπόν. Και έχουμε και την επιστροφή του Μπουφάλη σιγά σιγά στις προπονήσεις. Έχουμε και παίκτες που μπορούμε να πάρουμε ακόμα στην Ακαδημία. Αυτός, ας πούμε, είναι τελείως άχρηστος, ακόμα και άχρηστος. Όχι, είναι πάρα πολύ μικρό το potential που έχουμε. Αυτός, ας πούμε, μας κάνει, ο Alfie Bell, signed player. Αυτός δεν μας κάνει φυσικά με 67 potential, ούτε... αυτός μας κάνει, 71 με 94, πάρα πολύ καλός. Παίρνουμε και αυτόν λοιπόν. Όπως είπαμε, σιγά σιγά επιστρέφει και ο Μπουφάλ, πάρα πολύ καλό νέο. Αυτό νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Και συνεχίζουμε τα sim των ημερών. Νομίζω θα το σταματήσω όμως να κάνω και κάποιες προπονήσεις. Ας δούμε την προπόνηση και τα λέμε στον αγώνα, ώστε να βγει λίγο πιο συμμαζεμένο το βίντεο και να δούμε και αρκετούς αγώνες. Οπότε τα λέμε στον πρώτο αγώνα του τρίτου επεισοδίου. Ξεκινάμε λοιπόν, φίλοι μου, με ένα πολύ δύσκολο αγώνα μέσα στο Emirates Stadium με την Arsenal. Άλλο ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Το πρώτο το βγάλαμε πάρα πολύ καλά, νικώντας την Manchester United μέσα στην έδρα της Old Trafford. Νομίζω το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και με την Arsenal. Είναι μια ομάδα που κάποιες φορές κάνει γκέλες στην έδρα της με τέτοιου είδους ομάδες όπως η Southampton και στην πραγματικότητα. Μπορούμε νομίζω να το κάνουμε κι εμείς. Αλλά και με τον βαθμό δεν θα ήμουν δυσαρεστημένος. Είναι μια πολύ δύσκολη έδρα και μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Οπότε πάμε να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε απέναντι σε αυτόν εδώ τον τύπο και την ομάδα του σε αυτό το παιχνίδι. Επιτίθεται η Arsenal, όπως στην πραγματικότητα αρνείται να βγάλει σέντρα με τον Ελληνέν τώρα από το κέντρο. Χειρίζει ωραία την μπάλα και έχει το χώρο και το 1-0 για τους κανονιέριδες. Έρχεται τον Αλέξη Σάντσες που πατάει περιοχή ως συνήθως. Γύρισε ωραία την μπάλα εδώ η Arsenal, κόλλησα λίγο στην άμυνα και άνοιξε η άμυνα. Είχαμε μεγάλη τρύπα εκεί στη μεγάλη περιοχή και αυτά τα τιμωρεί μια ομάδα όπως η Arsenal με τον Αλέξη Σάντσες. Ας ξαναδούμε όμως τη φάση και τους πανηγυρισμούς. Εδώ Ελνένη, εδώ αυτή η πάσα είναι κρίσιμη. Ο Κουκελέν, ο Κουκλέν, δεν ξέρω πώς προφέρεται ακριβώς ο Γάλλος, αλλά ο Αλέξη Σάντσες είναι το θέμα σε αυτή τη φάση που έχει τρυπώσει στην άμυνα και με μία σουτάρει, βρίσκει τα δίχτυα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Φόρστερ. 1-0, κακό ξεκίνημα. Χάνει εδώ την μπάλα η Arsenal. Τώρα έχουμε ευκαιρία στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου να φέρουμε το μάτς στα ίσα. Περνάει ο Long. Ωραίο τακουνάκι για τον Austin. Το πλασέ και 1-1. Πήραμε την πρώτη μας ευκαιρία και το κάναμε και εμείς γκολ, όπως και η Arsenal. Στην πρώτη της ευκαιρία ανοίγει το σκορ. Στην πρώτη μας ευκαιρία, στο τέλος του πρώτου μηχρόνου, καθοριστικό γκολ. 1-1 από τον Τσάρλι Όστιν, όχι τον Στίβ Όστιν. Ο Τσάρλι Όστιν είναι αυτός μέσα στην περιοχή, στο ύψος του πέναλτι. Εκτελεί πολύ ωραία τον Ospina. Δοκάρει και μέσα από το πολύ ωραίο πλασέ του Όστιν. 1-1, πολύ καθοριστικό σημείο για να φέρουμε το μάτς στα ίσα. Και βλέπετε πώς πανηγυρίζω. Και φτιάχνει την επίθεση. Ντέιβις παίρνει ένα φάουλ σε καλό σημείο. Νομίζω έχει ο Τάντι το πόδι από εκεί για να απειλήσει τον Ospina. Ο Ντέιβις είναι πάνω στην μπάλα, αλλά εμείς θα το αλλάξουμε αυτό. Ο Τάντιτς, ναι, έχει νομίζω το καλύτερο φάουλ αυτή τη στιγμή μέσα στην δεκάδα. Ο Φλάζι είναι. Όχι. Ναι, ο Τάντιτς έχει το καλύτερο φάουλ. Εγώ έβαλα λάθος παίκτη. Για να δούμε. Τάντιτς. Ωραίο γκολ! Καταπληκτικό, 1-2. Φέρνουμε το μάτς Τούμπα και πάω να πανηγυρίσω μπροστά στους οπαδούς που έχουν ταξιδέψει από τον Αγγλικό Νότο στο Λονδίνο. Βλέπετε εκεί στη γωνία όπως είναι κλασικά οι φιλοξενούμενοι στο Emirates. Εκπληκτικό φάουλ του Τάντιτς, 1-2. Με πανέμορφο γκολ παίρνουμε προβάδισμα στο σκορ. Ξανά στο ξαναδούμε.
Πάρα πολύ ωραίο σουτ. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Σπίνα. Δεν πήγε εντελώς γωνία, αλλά ήταν πολύ δυνατό. Η CPU επιλέγει πάντα τον πνευματικό τερματοφύλακα και αυτά παθαίνει. 1-2 λοιπόν, δεν μας νοιάζει. Θέλουμε να πάρουμε τους βαθμούς. Βενγκέρ, έτσι κι αλλιώς στην τέταρτη θέση θα καταλήξεις. Μη στεναχωριές, αγόρι μου. Ο Όστιν δεν πρέπει εκεί να χάσουμε την μπάλα τώρα με τίποτα. Ωραία, γυρίζουμε την μπάλα. Ο Φαντάικ όμως δεν έχει γυρίσει όπως ο Φόντε. Και μένει εκεί και δεν παίρνει την μπάλα, αλλά την κλέβει σε κέριο σημείο. Μπορούμε να τελειώσουμε εδώ το παιχνίδι. Η πάσα, το σουτ του Τάντιτς, 1-3. Απόδραση από το Emirates. Τέλος. Μεγάλο διπλό με τον Ντούσαν Τάντιτς να βάζει 2 γκολ. Το ένα καταπληκτικό από φάουλ, το δεύτερο εδώ με πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Βλέπετε ένα κουβάρι παίκτες. 1-3, καταπληκτικό διπλό μέσα στην Arsenal με ανατροπή από 1-0. Εδώ ο Φαντάικ πήγε να χάσει την μπάλα και να δώσει στην Arsenal την τελευταία της ευκαιρία για την ισοφάριση. Την κλέβει όμως, δεν είναι μια καθοριστική πάσα. Και εκεί ήταν θέμα χρόνου και θέμα σωστών επιλογών να γίνει το 1-3 και να φύγουμε με το διπλό από το Emirates. Συνεχίζουμε με προπονησούλες. Μεγάλη νίκη μέσα στο Emirates, όπως είπαμε. Πολύ καλό διπλό. Εδώ οι προπονήσεις πήγανε έτσι και έτσι. Συνεχίζουμε όμως και όπως θα δείτε έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Εγώ θέλω να πάμε πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη. Είναι σημαντικά παιχνίδια για μένα. Δεν θα κάνω πάρα πολύ rotation, αλλά σίγουρα θα προσπαθήσω να κάνω rotation, γιατί πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Όχι ανταγωνιστικοί, πρέπει να πάμε πολύ καλά και στο πρωτάθλημα. Για μένα ο στόχος είναι έτσι όπως είναι η CPU. Δεν έχω παίξει, έχω καιρό να παίξω. Από αυτό δεν σας το είχα πει. Έχω καιρό να παίξω με τη CPU. Πάρα πολύ καιρό, πρέπει γύρω στις 2 εβδομάδες τώρα να έχω να παίξω. Όσο έχω να ανεβάσω και βίντεο δηλαδή, περίπου. Και δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι τραγικό στην CPU. Εντάξει. Δεν είναι εύκολο, δεν ήταν εύκολο το διπλό μου τώρα. Ήταν και αποστημένες φάσεις, μου κάτσαν τα γκολ ωραία. Αλλά δεν είναι και πολύ δύσκολο, οπότε βάζω ως στόχο να βγούμε Champions League με τη Southampton. Στο προκριματικά δηλαδή, να βγω τουλάχιστον μέσα στην τετράδα με τη Southampton. Το ξέρω είναι λίγο υψηλό στόχος για Southampton. Αλλά εγώ έτσι θέλω να πιστεύω και ότι μπορούμε να τερματίσουμε. Λοιπόν, ο όμιλος μας είναι Krasnodar, Lille και Aberdeen. Νομίζω είναι πάρα πολύ βάτος όμιλος. Πρέπει να περάσουμε από αυτόν τον όμιλο και να πάμε τουλάχιστον στους 32. Και από εκεί και πέρα είναι νοκάουτ παιχνίδια. Μπορεί να αποκλειστούμε και στον πρώτο γύρο. Μπορεί να φτάσουμε και τελικό όπως φτάσαμε με τη West Ham. Αλλά δεν το είδατε. Ήμασταν τελικό με τον Ajax. Τέλος πάντων, για να μην καθυστερώ, πρέπει να παίξουμε άλλα δύο παιχνίδια σε αυτό το επεισόδιο, ώστε να προχωράει λίγο η χρονιά και η σειρά. Οπότε παίζουμε το πρώτο μας εντός έδρας παιχνίδι για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, για το Europa League συγκεκριμένα, για το Euro League όπως είναι στο FIFA. Και παίζουμε με τη Lille, νομίζω ότι το βασικό μας ανταγωνιστή στον όμιλο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πρέπει να κερδίσουμε και να δείξουμε ότι είμαστε εμείς το αυθεντικό στον όμιλο και θα περάσουμε και πρώτοι. Πρώτο ευρωπαϊκό μας παιχνίδι λοιπόν εναντίον της Lille, της γαλλικής Lille στο St. Mary's Stadium, το οποίο έχει φορέσει τα ευρωπαϊκά του, τα γιορτινά του ας πούμε. Αυτός είναι όπως είπαμε ο όμιλος με την Aberdeen και την Krasnodar και θέλω να σας δείξω λίγο την εντεκάδα γιατί έχουν κάνει κάποιες σημαντικές αλλαγές ως προς το σχήμα περισσότερο, όχι προς τις επιλογές γιατί οι παίκτες ήταν φρέσκοι. Πάμε λοιπόν να σας δείξω λίγο το σχήμα και ξεκινάμε. Αυτό είναι λοιπόν αυτή είναι η αποστολή ουσιαστικά που μας δείχνει στην αρχή και εδώ το σχήμα. Άλλαξα λίγο το σχηματισμό, αντί για ρόμβο κλειστό το έχω το 4-2-3-1 narrow. Όπως βλέπετε επιστρέφει ο Μπουφάλ, έχω τον Τάντιτς μέσα γιατί έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις όσο λίγο ο Μπουφάλ. Δεξιά ο Ρέντμοντ και μόνος του μπροστά ο Όστιν. Στο κέντρο είναι ο Κλάζι με τον Χόιμπιερ νομίζω, όχι με τον Ντέιβις. Ο Χόιμπιερκ έμεινε στον πάγκο γιατί θέλουμε δύο κεντρικά χάφη, αμυντικά χάφη όπως θέλετε πείτε τα. Και ο Όρκος νίκησε εδώ τους παίκτες μας και αυτή είναι η εντεκάδα της Lille και ο πάγκος της Lille. Όπως βλέπετε η Lille αρχίζει με ένα κλασικό 4-3-3 ολλανδικό με τον Έντερ μπροστά. Δεν είναι ο Έντερ όμως της Ίντερ, έτσι δεν νομίζω να είναι ο Έντερ της Ίντερ. Όχι δεν είναι, είναι και μαύρος. Είναι ο Έντερ που δεν θυμάμαι ποιος Έντερ είναι. Μπορεί να είναι και ο Έντερ που βάλει τον γκολ στο Γαλλία-Πορτογαλία στο τελικό του Euro, μπορεί να είναι και αυτός. Αν είναι, πείτε το από κάτω γιατί δεν θυμάμαι. Μπορεί να είναι αυτός, λογικά αυτός είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε το παιχνίδι, πρώτο ευρωπαϊκό μας μάτς. Πρέπει να πάρουμε την νίκη οπωσδήποτε. Μπουφάλ, ωραία, κλάζι για τον Όστιν. Βλέπει το Ρέντμοντ, το διαγώνιο του Ρέντμοντ στο δοκάρι και αυτή είναι η μεγαλύτερη μας φάση μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Πολύ καλή ανάπτυξη. Καλό βγήκε το σούτ από το ύψος της περιοχής, αλλά η μπάλα σταμάτησε στη ρίζα του δοκαριού. Στην ωραία παίρνει την μπάλα για τον Ροντρίγκες που έχει μπει αλλαγή. Ευκαιρία είναι εδώ το πλασέ του Ροντρίγκες. Και ο Γουενιάμα θα πει όχι.
Τέλος. Δεν καταφέραμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς στο πρώτο παιχνίδι. Ήταν ύπουλο παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να είχαμε μείνει και πίσω στο σκορ. Θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί κιόλας μετά. Αλλά το παιχνίδι είναι στο 0-0. Παίρνουμε ο καθένας από ένα βαθμό. Και συνεχίζουμε. Στο μάτς εναντίον του Σόνση λοιπόν, στο St. Mary's Stadium. Κάνοντας ελάχιστες αλλαγές, νομίζω μόνο μία αλλαγή είχαμε στο σχήμα. Όχι δύο, ο Long είναι μαζί με τον Όστιν στην επιθετική. Το σχήμα επανέλθει και πάλι στο ρόμπο. Το πείραμα δεν πολύ πέτυχε νομίζω με τη Λίλ. Είχαμε ελάχιστες ευκαιρίες. Τώρα μπορεί να ευθύνει και το Λίλ και η προσέγγιση που είχε η γαλλική ομάδα στο παιχνίδι. Αλλά είχαμε ελάχιστες ευκαιρίες, οπότε ξαναγυρίζω στο ρόμβο που έχει βγει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Μπαίνει ξανά ο Long στην δεκάδα. Ο Τάντιτς είναι στον πάγκο και ο Γουόρντ Πράους μπαίνει στο σχήμα του ρόμβου. Και πάμε. Α, και Κλάζι λείπει γιατί είναι ο Ριόλι Ρωμαίου σαν αμυντικό χαφ. Και πάμε να πάρουμε άλλους 3 βαθμούς εναντίον της ουαλικής Σουόνση. Εδώ περνάει η μπάλα, το σουτ του Όστιν και είναι 0 πολύ νωρίς. Ανοίγουμε το σκορ με τον Τσάρλι Όστιν, ο οποίος είναι πάρα πολύ ικανός στο να τρυπώνει στην άμυνα, στο να κρατάει την μπάλα γερά. Εδώ είδατε πως κέρδισε τη μάχη μετά την παλιά του Long. Κερδίζει εδώ τη μάχη γιατί βάζει το σώμα του και δεν μπορεί να πιάσει καλά την κεφαλιά. Ο Άματ, νομίζω πρέπει να ήταν ο Ζόρντι Άματ, της, ναι, αυτός ήταν της Σουόνση. Το σουτ του Long, η μπάλα στα δίχτυα, το σουτ του Όστιν, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 πολύ νωρίς το ξεκίνημα που θέλαμε και γι' αυτό πανηγυρίζω έτσι όπως βλέπετε. Εδώ πέρασε η μπάλα, γύρισε την μπάλα με κίνηση εντελώς η Σουόνση. Μεγάλη ευκαιρία και μεγάλη επέμβαση από τον Φόρστερ. Μας κρατάει μπροστά στο σκορ. Ρωμαίου που είχε ανέβει και εκείνος. Ωραία μπάλα για τον Γουόρντ Πράους, έχει την ευκαιρία για το 2-0. Το σούτ όμως είναι δυνατό και άστοχο. Έχει ανέβει αρκετά η Σόνση τώρα με τον Τέιλορ εδώ να έχει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία εδώ, γυρίζει την μπάλα στο πέναλτι και άλλη μια επέμβαση φοβερή από τον Φόρστερ. Κρατάει το προβάδισμα για εμάς. Ο μονόσπα τον στείλει να πάει για μια σέντρα. Ο Γιωρέντι είναι έξω από την περιοχή αλλά βγάζει μια πολύ ωραία πάσα. Το σουτ και μεγάλη τρίτη μεγάλη επέμβαση σε αυτό το παιχνίδι από τον Φόρστερ. Απίστευτος Φόρστερ. Μας έχει κρατήσει μπροστά στο σκορ 3 φορές. Θα μπορούσε να έχει σοβαρήσει ο σέντρα στο δεύτερο δοκάρι μόνος του εκεί. Κεφαλιά πάσα. Ευκαιρία εδώ για τη Σόνση που έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά όμως. Έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά η Σόνση. Και εδώ Όστιν φεύγει μόνος του. Δεν είναι ο πιο γρήγορος, αλλά δεν έχει και πάρα πολλούς να περάσει. Όστιν έχει την ευκαιρία και 2-0. Εδώ η Σουόνση τα έπαιξε όλα για όλα. Και χάνει το παιχνίδι στο 21ο λεπτό ακριβώς. Ο Όστιν βάζει δεύτερο προσωπικό γκολ και καθαρίζει την υπόθεση νίκη. Αφού πρώτο ο Φόρστερ. Υπάρχει και τα τηλέφωνα. Αφού πρώτο ο Φόρστερ είχε κρατήσει 3 φορές την ομάδα μπροστά στο σκορ με 1-0 με τις μεγάλες ευκαιρίες του Σόνση. Η Σόνση είδε ότι μπορούσε να σοφαρίσει, αλλά βγήκε πάρα πολύ μπροστά. Άτσαλα και άφησε την άμυνά της εκτεθειμένη εντελώς. Ο Όστιν δεν είχε πρόβλημα εκεί. Με το κακό του πόδι, μάλιστα, τελειώνει τη φάση 2-0. Και εδώ ο Φαντάικ θα κάνει ένα βολέ. Θα διώξει την μπάλα και θα πάρουμε άλλη μια νίκη στην Premier League. Άλλοι 3 βαθμοί. Θα φτάσουμε τους 13 νομίζω. Με πρωταγωνιστή εδώ πέρα τον Τσάρλι Όστιν. 2 γκολ προσωπικά και άλλο ένα πρωταγωνιστή το Φόρσερ φυσικά με τις καταπληκτικές του επεμβάσεις. Πήραμε αυτή τη νίκη 2-0 και συνεχίζουμε. Σας αφήνω λοιπόν κάπου εδώ με τις προπονήσεις. Δύο ανησυχητικές ήταν, πολύ ανησυχητικές οι εμφανίσεις μας. Και με τη Λίλ που δεν σκοράραμε και τώρα με τους Όνση που είχε πολύ περισσότερα σουτ. Είχε 7 σουτ, 6 στο τέρμα. Είχαμε 2 σουτ και βάλαμε 2 γκολ. Ήμασταν πολύ τυχεροί να πάρουμε αυτούς τους 3 βαθμούς. Μας πίεσε πάρα πολύ η Όνση. Έκανε τις ευκαιρίες. Αλλά ο Φόρστερ ήταν βράχος. Για κατεβάσει ρολά δεν θα τρώγε γκολ σε αυτό το παιχνίδι πραγματικά. Και πήραμε αυτούς τους 3 βαθμούς χάρη πρώτα στο Φόρστερ και μετά στην εκτελεστικότητα του Όστιν, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, κρατάει την μπάλα, τη μοιράζει και σκοράρει. Οπότε κρατάμε την νίκη. Πρέπει λίγο να βελτιωθούμε τώρα στα επόμενα παιχνίδια. Είμαστε πρώτοι, αλλά η Stoke City έχει παιχνίδι να παίξει. Αν το κερδίσει, θα πάρει το 15, οπότε εκείνη θα είναι πρώτη. Αλλά είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για πρωτιές και βαθμολογία και όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Λίλ και την Σουόνση δείξαμε ένα λίγο κακό πρόσωπο. Με τη Λίλ πιο πολύ επιθετικά και με τη Σουόνση λίγο επιθετικά, γιατί δεν δημιούργησαν πάλι πολλές ευκαιρίες. Αλλά με τη Σουόνση είχαμε πολλά κενά στην άμυνα. Ο Φόρστερ έπρεπε να επέμβει πολλές φορές και σε καθοριστικά ζώα, δηλαδή. Έσωσε 2 γκολ τα οποία ήταν, ή 3 γκολ τα οποία ήταν σίγουρα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να είχαμε χάσει βαθμούς σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά ευτυχώς είχαμε τον Άγιο Φόρστερ και μας κράτησε στο 1-0. Όστιν όταν βγήκε η Σόνση
μπροστά πάρα πολύ. Τελείωσε τη φάση εκεί που έπρεπε. Έκανε το 2-0 και πήραμε τους 3 βαθμούς. Μακρηγορώ πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Θα σας αφήσω για αυτό το επεισόδιο. Ήταν το 3ο επεισόδιο της σειράς. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, γεια χαρά.